Όντως, όταν ήμουν καθηγητής στις ΗΠΑ, πρωτοστατήσαμε σε δύο μεγάλες καινοτομίες στον τομέα της νευροχειρουργικής. Η μία αφορά τον τομέα της σπονδυλικής στήλης και άλλη αφορά τον τομέα του εγκεφάλου. Στον τομέα της σπονδυλικής στήλης δημιουργήσαμε νέες πρωτοπόρες τεχνικές που μας επιτρέπουν να θεραπεύουμε προβλήματα της σπονδυλικής στήλης του σπονδύλου μέσα από πάρα πολύ μικρές χειρουργικές τομές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή η τομή είναι μικρότερη, ο ασθενής έχει λιγότερο πόνο μεταχειρητικό, έχει πολύ πιο γρήγορη ανάρρωση, επιστρέφει στη καθημερινότητά του πολύ πιο γρήγορα και φυσικά και το κόστος είναι περιορισμένο, γιατί μένει λιγότερες μέρες στο νοσοκομείο, λιγότερες ώρες στο χειρουργείο. Στον τομέα του εγκεφάλου πρωτοστατήσαμε σε μια τεχνική στην οποία εμφυτεύσαμε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου ασθενή και μπορέσαμε να διαβάσουμε τη σκέψη του ασθενή. Με αποτέλεσμα ότι αυτός ο παράλυτος ασθενής μπορούσε να κινεί την καρέκλα του με τη σκέψη του, να κινεί ένα χέρι ρομποτικό με τη σκέψη του και επομένως να επανενταχθεί στην κοινωνία. Το μεγαλύτερο βουνό που αντιμετωπίζουμε όταν βλέπουμε ασθενείς είναι ακριβώς ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης σημαίνει ότι θα μείνω παράλυτος, ότι δεν θα μπορώ να περπατήσω. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Τώρα πια με τις νέες τεχνικές τις οποίες έχουμε, ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός μας. Άνθρωποι που είναι περιορισμένοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, για παράδειγμα, παθήσεις όπως η δίσκη στο σπόνδυλο, η ισχυαλγία, ο πόνος στη μέση. Παλαιότερα, όντως, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά. Τώρα πια όμως με τις νέες τεχνικές μπορούμε και τα θεραπεύουμε και μάλιστα πολύ εύκολα, χωρίς να είναι δύσκολη η ανάρρωση του ασθενή. Μπορεί τελικά ο πόνος στη μέση να θεραπευτεί? Γιατί ναι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν καθημερινά. Βεβαίως και μπορεί να θεραπευτεί. Τώρα πια έχουμε τεχνικές με τις οποίες παθήσεις όπως ο πόνος στη μέση που προηγούμενα ήταν ανίατες, δηλαδή δεν μπορούσαμε να τις θεραπεύσουμε, μπορούμε και τις θεραπεύουμε πλήρως. Είτε μέσα από κάποιες ειδικές εγχύσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε στη σπονδυλική στήλη, είτε μέσα από κάποιους καυτηριασμούς τους οποίους μπορούμε να κάνουμε στη σπονδυλική στήλη, ή και αν χρειάζεται μέσα από ειδικά χειρουργία, μέσα από πολύ μικρές τομές με τις οποίες θεραπεύουμε πια το πρόβλημα του πόνου της μέσης. Παράδειγμα, στο θέμα των παθήσεων των δίσκων της σπονδυλικής στήλης, τώρα πια οι ασθενείς όταν φεύγουν με ένα τσιρότο. Επομένως, όντως και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο. Μάλιστα στην Αμερική, ερχόντουσαν από όλη την Αμερική στο νοσοκομείο μας, ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή κάναμε πολύ μικρές τομές και κυρίως οι κυρίες δεν θέλανε να φαίνεται ότι έχουν υποστεί κάποιο χειρουργείο. Αλλά το βασικό είναι ότι παρότι κάνουμε μικρές τομές, το αποτέλεσμα είναι εξίσου καλό. Δηλαδή, έως και καλύτερο, θα έλεγα. Ένα καλό παράδειγμα είναι όχι μόνο η σπονδυλική στήλη, αλλά και ο εγκέφαλος, για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιοι όγκοι στον εγκέφαλο, οι οποίοι πριν ήταν αποσπέλαστοι, δηλαδή δεν μπορούσαμε καν να τους φτάσουμε. Ή χρειαζόταν ακριβώς πολύ μεγάλες τομές, πολύ μεγάλα ανοίγματα στο κρανίο για να μπορέσουμε να τους προσεγγίσουμε. Τώρα πια μπαίνουμε μέσα από τη μύτη με μικρές κάμερες και αφαιρούμε ολόκληρο τον όγκο μέσα από μια πολύ μικρή τομή στη μύτη, η οποία δεν φαίνεται καν. Οπότε όχι απλώς δεν φαίνεται, αλλά επειδή έχουμε και την κάμερα τώρα πια και πλησιάζουμε τον όγκο, μπορούμε και αφαιρούμε και παραπάνω όγκο από ό,τι θα μπορούσαμε με την κλασική χειρουργική τομή. Πάντοτε για τον ασθενή να αποφύγουμε το χειρουργείο, αν μπορούμε, να του βρούμε μια πιο απλή λύση. Στα αγγλικά, μάλιστα, λέμε less is more, δηλαδή όσο πιο απλή λύση, τόσο πιο καλά θα πάει ο ασθενής. Επομένως, ναι, βεβαίως και υπάρχουν άλλα πράγματα που δοκιμάζουμε πριν το χειρουργείο. Για παράδειγμα, να σας πω, ένας άνθρωπος ο οποίος του έχει βγει ένας δίσκος και του πιέζει τον νεύρο και έχει ισχυαλγία ή οσφυαλγία. Αυτός ο ασθενής, όντως, παλαιότερα οι πιο πολλοί οδηγούσαν τον ασθενή κατευθείαν στο χειρουργείο. Τους λέγανε ότι αν δεν κάνετε το χειρουργείο θα μείνετε παράλυτοι και ούτω καθεξής. Τώρα πια όμως μπορούμε να κάνουμε κάποιες πολύ απλές εγχύσεις. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο από την Αμερική, στο οποίο κάνουμε τρεις επισκληρίδιες εγχύσεις, όπως κάνουν οι γυναίκες επισκληρίδιο αναισθησία, το ίδιο πράγμα, αλλά με ένα διαφορετικό μείγμα, στο οποίο πάνω από 80% των ασθενών βελτιώνονται και αποφεύγουν το χειρουργείο. Αλλά όπως είπα, ότι ακόμα και στην περίπτωση που αυτά τα απλά δεν δουλέψουν, που στους περισσότερους ασθενείς δουλεύουν, και το χειρουργείο που χρειάζονται πια είναι πολύ πιο απλό. Έχουμε νέες τεχνικές με τις οποίες τα χειρουργεία δεν είναι αυτά τα οποία, όπως είπατε και εσείς πριν, φαντάζεται ο ασθενής, μια ταινία τρόμου. Αντιθέτως, είναι κάτι πάρα πολύ απλό που πολλές φορές σηκώνεται και πάει σπίτι του και την επόμενη μέρα. Οι περισσότεροι γιατροί δεν κινούμεθα από το οικονομικό. Αυτό που μας απασχολεί είναι να δώσουμε την καλύτερη λύση για τον ασθενή. Και σίγουρα, όπως σας είπα, είναι προοδευτική θεραπεία. Δηλαδή, ποτέ δεν αρχίζουμε με το πιο επιθετικό, το οποίο είναι το χειρουργείο. Το χειρουργείο είναι η τελευταία λύση σε περίπτωση που τα απλά δεν δουλέψουν. Επομένως,
πάντοτε με τον ασθενή αρχίζουμε με τις απλές λύσεις και μόνο εάν δεν δουλέψουν οι απλές λύσεις καταλήγουμε στο χειρουργείο. Όσο αφορά το οικονομικό, όντως πολλοί ασθενείς ανησυχούν ότι το κόστος θα είναι δυσβάσταχτο και ούτω καθεξής. Όμως με τις νέες τεχνικές, όπως σας είπα, ακόμα και οι χειρουργικές λύσεις είναι πολύ πιο οικονομικές. Γιατί μικρή τομή σημαίνει ότι λιγότερες ώρες στο χειρουργείο, λιγότερες μέρες στο νοσοκομείο, λιγότερα αναλώσιμα υλικά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και επίσης, αν συγκρίνει κανείς το κόστος ενός χειρουργείου με αυτές τις νέες τεχνικές σε σχέση με το κόστος του να μην δουλεύει κάποιος επειδή πονάει η μέση του ή έχει πρόβλημα στο σπόνδυλο και το καθεξής, είναι πολύ λιγότερο. Αλλά και πάλι να τονίσω ότι ναι, δεν τρέχουμε κατευθείαν στο χειρουργείο ποτέ. Σκοπός μας είναι να αποφύγουμε το χειρουργείο για τον ασθενή. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τον ιάνουμε χωρίς χειρουργείο, με τις πιο απλές μεθόδους. Επομένως, δοκιμάζουμε τις εγχύσεις, τις οποίες συζητήσαμε, δοκιμάζουμε κάποιους ειδικούς καυτηριασμούς, τους οποίους μπορούμε να κάνουμε, δοκιμάζουμε τεχνικές, τις οποίες τις εφαρμόζουμε και 15 λεπτά μετά πηγαίνει ο ασθενής σπίτι του. Βεβαίως, στους λίγους ασθενείς στους οποίους αυτά δεν δουλεύουμε, ναι, βεβαίως και κάνουμε το χειρουργείο, δεν τους αφήνουμε να πονάνε για πάντα. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Θεραπεύουμε νευροχειρουργικές νόσους όχι μόνο στους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά. Το πιο κοινό το οποίο αντιμετωπίζουμε στα παιδιά είναι οι κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες, να σας πω την αλήθεια, όχι τόσο πολύ προβλήματα της μοντελικής στήλης. Ειδικά στην Κύπρο είναι πολύ συχνό το φαινόμενο που τα παιδιά γεννιούνται με κάποια δυσπλασία στο κρανίο. Οι δυσπλασίες αυτές έχουν να κάνουν με το πώς κλείνουν οι ραφές στα κρανία των παιδιών καθώς ενηλικιώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν ένα διαφορετικό σχήμα. Κάποια παιδάκια έχουν κάτι που λέγεται τριγωνοκεφαλία, δηλαδή το κεφάλι τους μοιάζει με τρίγωνο. Κάποια παιδάκια έχουν κάτι που λέγεται σκάφοκεφαλία, το οποίο το κεφάλι τους μοιάζει σαν μια βάρκα. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε χειρουργικά στην Κύπρο και πρέπει να σας πω είναι και πάρα πολύ κοινό στην Κύπρο. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο υψηλά τα ποσοστά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές και στο νοσοκομείο το κρατικό στο Μακάριο, όπου μας έχει καλέσει το Υπουργείο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδάκια, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Nice. Είναι το πιο κοινό πρόβλημα ότι από τότε που η παιδιατρική κοινότητα πρότεινε στους γονείς να τα βάζουν τα παιδάκια ανάσχελα για να αποφύγουν τον ευνίδιο θάνατο. Αυτό που βλέπουμε ότι επειδή οι γονείς τείνουν να βάζουν τα παιδάκια συνέχεια από την ίδια μεριά και επειδή στους πρώτους μήνες είναι πάρα πολύ εύπλαστο το κρανίο, τα παιδάκια παθαίνουν κάτι που λέγεται πλαγιοκεφαλία. Δηλαδή γίνεται, να το πούμε κοινούς λόγους, ακριβώς πιο πλακουτσερό το κεφάλι, ναι, από τη μία μεριά. Και αυτό έχει να κάνει με την πίεση. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ κοινά. Αυτό δεν είναι παθολογικό. Δεν είναι λοιπόν ότι έχει κάποιο πρόβλημα το παιδάκι στο κρανίο. Είναι καθαρά λόγω της πίεσης. Άρα αυτό το οποίο συστήνουμε συνήθως είναι είτε να το βάζουν το παιδάκι από την άλλη μεριά ώστε να εξισορροπήσει η πίεση και σιγά σιγά να επανέλθει, είτε σε κάποιες περιπτώσεις προτείνουμε και κάποια ειδικά κράνη τα οποία βοηθάνε το παιδάκι να επανέλθει στη φυσιολογική του μορφή. Είναι τόσο απλά και τα λέτε και τόσο κατανοητά. Έχετε διακριθεί και έχετε, δεν ξέρω τι να πω, διαβάζω το βιογραφικό σας βασικά και είναι όντως όλα αυτά που έχετε κάνει και από την Αμερική μέχρι την Κύπρο και η αναγνώρισή σας, χειρουργική σπονδυλική στήλη όπου έχουμε αναφέρει, μικροχειρουργική εγκεφάλου, όγκια εγκεφάλου, ελάχιστη επεμβατική νευροχειρουργική και θεραπεία του χρόνιου πόνου. Ο χρόνιος πόνος είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ανθρώποι υποφέρουν καθημερινά και απλά νομίζω μένουν με αυτό το χρόνιο πόνο. Πραγματικά είναι ίσως η μάστιγα, θα έλεγα, των τελευταίων ετών ο χρόνιος πόνος, είτε έχει να κάνει με τον πόνο στη μέση, είτε με τον πόνο στον αφιένα, είτε έχει να κάνει με τον πόνο του τριδήμου. Θα έχετε δει σίγουρα κάποια στιγμή κάποιο γνωστό που λέει: έχω ένα τρομακτικό πόνο, σαν ένα ηλεκτρικό ρεύμα στο πρόσωπο. Όλα αυτά όντως παλαιότερα πήγαινε στον γιατρό και σου λέγε: καλή τύχη, δυστυχώς πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Τώρα πια όντως στην Αμερική εξελίξαμε κάποιες τεχνικές οι οποίες μας επιτρέπουν να δίνουμε πάρα πολύ καλές λύσεις στον πόνο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πρέπει να πονάει. Αυτό δεν ισχύει. Είτε αυτός είναι πόνος στη σπονδυλική στήλη, είτε είναι ο πόνος του καρκίνου που είναι ένας τομέας στον οποίο είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, είτε είναι ο πόνος του τριδήμου, είτε είναι ο πόνος μετά από κάποιο εγκεφαλικό. Δεν υπάρχει λόγος άνθρωπος να πονάει πια. Έχουμε πάρα πολύ καλές λύσεις, όχι αναγκαστικά χειρουργικές λύσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλές απλές λύσεις, ώστε ο κόσμος να μην πονάει πια.
υπάρχουν λύσεις και στο να μην πονάμε και δεν μαθαίνουμε να ζούμε με πόνο. Ακριβώς, αλλά βρίσκουμε τη λύση. Ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι κατά τα άλλα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η καρδιά τους είναι πάρα πολύ καλή, τα πνευμόνια τους είναι πολύ καλά. Και οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο σπίτι γιατί πονάνε στη μέση, για παράδειγμα. Ναι. Θεωρώ ότι τώρα πια στον 21ο αιώνα αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δύναμη και την όρεξη να βγει, να συμμετάσχει στη ζωή, παρότι είναι κάποιες ηλικίες, εμείς να τον καθυλώνουμε στο σπίτι γιατί πονάει. Υπάρχουν λύσεις και για τους μεγάλους ανθρώπους ώστε να μην πονάνε και να μπορούν να κοινωνικοποιηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα μαζί μας και ελπίζουμε ακόμα μια στιγμή να σας έχουμε εδώ και να μας πείτε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.